Του από τη σελίδα 1045 είναι και ξεκινάμε το καινούργιο μας μάθημα από την Καινή Διαθήκη, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρισε ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπο της αγάπης σας και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Εξεύροντες αδελφοί αγαπημένοι υπό Θεού την εκλογή σας, διότι το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς εν λόγω μόνο, αλλά και εν δυνάμει και εν πνεύματι Αγίω και εν πληροφορία πολύ, καθώς εξεύρετε, όποιοι υπήρξαμε μεταξύ σας δια σας. Και εσείς εγίνετε μιμητέ ημών και του Κυρίου, δεχθέντες των λόγων εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε γίνατε τύπης πάντας τους πιστεύοντας εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Διότι από σας εξήγησεν ο λόγος του Κυρίου όχι μόνο στη Μακεδονία και Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπου έφτασε η φήμη της προς τον Θεόν πίστεώς σας, ώστε εμείς δεν έχουμε χρία να λαλωμεν τι, διότι αυτοί διηγούνται περί ημών οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς και πώς επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων για να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών, τον Ιησούν, ως ελευθερών ημάς από τις μελούσεις οργής. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος είναι στην Κόρινθο, είναι το 53 μετά Χριστό και γράφει την επιστολή του αυτή προς τα αδέλφια στη Θεσσαλονίκη, που τους επισκέφθηκε και ο Θεός δημιούργησε μια ευλογημένη εκκλησία πριν 2-3 χρόνια, το 50. Θυμόσαστε ότι ο Παύλος με τον Σίλα και τον Τιμόθεο είχαν πάρει απόφαση να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Ασία, στη Μυθισία και στη Βυθινία. Το Πνεύμα το Άγιο όμως τους εμπόδισε και τους οδήγησε στην Τροάδα και από εκεί απέναντι στη Μακεδονία, ώστε καθώς αποφάσισε το Θεός, το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα συνεχιζόταν στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Πέτρου, του Αποστόλου Παύλου, θα συνεχιζόταν στην Ελλάδα και για πρώτη φορά θα ακουγόταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από τους Φιλίππους, όπου πραγματικά εκεί με θαυμάσια και μεγαλεία που έκανε ο Θεός, πίστεψαν άνθρωποι, αλλά ο Παύλος και ο Σίλας φυλακίστηκε. Ο δε Τιμόθεος που ήταν νεαρότερος, βρήκε χάρη από το Θεό και δεν τον φυλάκισαν. Εκεί όμως έγινε το πρώτο μεγάλο θαύμα. Ενώ ήταν φυλακισμένοι στη βαθιά φυλακή, έγινε ένας μοναδικός σεισμός, όπου δεν γκρεμίστηκε τίποτα, αλλά με το σεισμό αυτό συνέβησαν πρώτον, άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής, σπάσανε τα δεσμά των φυλακισμένων και οι φυλακισμένοι μείναν ελεύθεροι. Ένας ιδιαίτερος σεισμός. Και ξέρετε αδελφοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα κήρυγμα για τον Πέτρο που ήταν στη φυλακή και πήγε άγγελος Κυρίου και του έλυσε τα δεσμά. Η πόρτα άνοιξε από μόνη της, βγήκε έξω ο Πέτρος και πίσω εκεί καθότανε η κόρη μου η Αλεξία με τον εγγονό μου τον Δημήτρη. Και λέει ο Δημήτρης, «Μαμά, αλήθεια είναι αυτά που λέει ο παππούς? Γίνανε αυτά τα παλιά χρόνια?» Και του λέει η μαμά του, «Βεβαίως», του λέει, «είναι αλήθεια, δεν είναι μυθολογία όπως αυτή που κάνει η αδερφούλα σου η Λουσιέλεν, αλήθεια είναι». Και εκείνη τη στιγμή λέω εγώ που δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Κύριος, «Αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού, η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού».
Τρόμαξε ο Δημητράς και μου λέει, μας άκουσε ο παππούς. Αλλά δεν είναι ο παππούς, αδερφή, είναι ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και πριν τελειώσει, θα έχει ανοίξει και η φωνή μου, σας το είπα. Μπορεί να μην έχει ανοίξει τελείως, αλλά θα έχει ανοίξει πολύ. Γιατί ο Θεός κάνει, τι κάνει, μεγαλεία κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Και θα κάνει και πιο πολλά ακόμη. Γιατί είναι πολύ καλός μαζί μας. Πριν 3 χρόνια λοιπόν, ο Παύλος πήγε στους Φιλίππους και έγινε ένας σεισμός, μοναδικός, δεν ξαναγεί άλλος. Δεν γκρέμισε τίποτα. Οι πόρτες άνοιξαν, τα δεσμά έσπασαν και ο Σίλας και ο Παύλος ελευθερώθηκαν. Ο δε δεσμοφύλακας τρομοκρατήθηκε. Γιατί είδε ελεύθερος τους φυλακισμένους και οι ποινές των δεσμοφυλάκων όταν δραπέτευαν οι φυλακισμένοι τότε ήταν θάνατος. Και έτσι λοιπόν ο δεσμοφύλακας πήρε το μαχαίρι και πήγε να σκοτωθεί. Και ο Παύλος όταν τον είδε φώναξε, «Εδώ είμαστε, δεν έφυγε κανείς». Και όταν τους είδε εκεί πράγματι, γυρίζει και λέει, «Κύριοι», αυτό είναι το ωραίο ερώτημα, «τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Το ωραίο ερώτημα, γιατί μόνο ο Χριστός σώζει. Από τι σώζει? Από όλα. Από όλα σώζει ο άνθρωπος. Από οτιδήποτε ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, μόνο ο Χριστός σώζει. Και όταν είπε, «τι πρέπει να κάνω, άνδρες, αδερφοί, για να σωθώ», ο Απόστολος Παύλος του είπε το μεγάλο μυστικό. «Πίστευσε εσύ στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και όλος ο οίκος». Και πίστεψε εκείνη τη στιγμή και ο Κύριος έσωσε όλη του την οικογένεια. Και δημιουργήθηκε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και όχι μόνο, δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, όπου όχι μόνο, των Φιλίππων, όπου όχι μόνο ο δεσμοφύλακας, αλλά και μία άλλη γυναίκα που πηγαίνε και προσευχότανε η Ιουδαία, η Λιδία, όταν άκουσε τον Παύλο να κηρύττει, λέει ο Θεός, ένα άλλο μυστικό, διήνυξεν ο Θεός την καρδιά να προσέχει στο Λόγο του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος προσέχει στο Λόγο του Θεού, το επόμενο βήμα είναι ο Χριστός να τον σώζει. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά και όλη του την οικογένεια. Όπως σώζει και εμάς. Και εμένα έτσι με έσωσε. Πρώτα την Άννα και ύστερα όλη την οικογένειά μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αλλά δεν τέλειωσε εκεί το έργο του Θεού. Συνεχίστηκε. Και μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη και εκεί στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν οι ενάντιοι. Γιατί υπάρχουν και οι ενάντιοι που δεν θέλουν τη σωτηρία εν Θεό, εν Χριστώ Ιησού των ανθρώπων και κατηγόρησαν τον Παύλο, τον Σίλα και τον Τιμόθεο ότι ήλθαν οι αναστατώσαντες την Οικουμένη και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το είπαν για προσβολή, αλλά ήταν ο μεγάλος τίτλος τους. Γιατί ο Λόγος του Θεού αναστατώνει, αδερφοί αγαπητοί. Είναι η κουτάλα που τη γυρίζει ο μάγειρας, ο Κύριος μας, και ανακατεύει όλο το φαΐ μέσα στη τσουκάλα. Και το κάνει όλο το φαΐ έτοιμο για να φαγωθεί πραγματικά από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που είναι το δικό μου το φαγητό. Εγώ το τρώγω, λέγει, το δικό μου το φαγητό δεν είναι αυτό που τρώνε οι άνθρωποι, είναι να πράττω το θέλημά μου, του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Έτσι λοιπόν, 3 χρόνια αργότερα, ενώ πια έφυγε από την Φιλίππους, από τη Θεσσαλονίκη, πήγε Βέρεια, μετά Αθήνα, κήρυξε στην Αθήνα, μετά Κόρινθο, και από την Κόρινθο έστειλε αυτή την επιστολή. Που αυτή η επιστολή, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα αριστούργημα του Λόγου του Θεού. Γιατί περιγράφει τόσο ωραία πράγματα που θα δούμε. Λέγει λοιπόν, Παύλος και μαζί μου είναι ο Σίλας, χαϊδευτικά Σουλιανός, και ο Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Ποια Εκκλησία? Εν Θεό το Πατρί. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Γιατί σε όσους δέχτηκαν τον Ιησού Χριστόν, ο Πατέρας Θεός δίδει εξουσία
να γίνουν και ονομαστούν τέκνα Θεού. Και τέκνα Θεού μόνο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να ξέρουμε τι σημαίνει. Γιατί στο σπίτι μου το παιδί μου έχει εξουσία. Έχει το κλειδί και μπαίνει μέσα. Έχει το δωμάτιό του. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, ό,τι χρειάζονται τα παιδιά μου, τότε τουλάχιστον πιο μικρά, ερχόντουσαν σε μένα. Γιατί ήξεραν ότι σου αγαπάω και είμαι ο πατέρας τους. Ό,τι χρειάζονται. Και εγώ με πολύ χαρά έκανα τα αδύνατα δυνατά για να μην τους χαλάσω κανένα χατήρι. Και είναι καλό οι γονείς να μην χαλάνε χατήρι στα παιδιά τους. Πάντοτε, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, να τα εκπαιδεύουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όσο είναι μέχρι 18 χρονών, και μετά από 18 χρόνων να προσεύχονται, γιατί πια τα παιδιά ο Θεός τα δίνει στους γονείς για να τα μεγαλώσουν, και όταν ο Θεός επιτρέψει και μεγαλώσουν, τι κάνει ο Θεός στους γονείς τα παιδιά? Αδέλφια τους κάνει. Μπορεί να αποκαλούν εμένα πατέρα τους, αλλά ξέρουν ότι ο πατέρας τους είναι ο εν της ουρανής. Εγώ τι είμαι? Αδελφός τους. Και όταν πια έρχονται τώρα και μου λένε χρειάζομαι αυτό, εγώ πάρα πολύ εύκολα τους λέω και εν αληθεία, τώρα εγώ δεν μπορώ, πηγαίνετε στον πατέρα σας στον ουράνιο. Και πηγαίνουν και ο πατέρας ο ουράνιος κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που μπορούμε και να σκεφτούμε και να ζητήσουμε και να φανταστούμε ακόμη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε στον Πατέρα μας τον ουράνιο, γιατί πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ξέρεις τι θα πει ο παντοδύναμος Θεός να είναι Πατέρας σου? Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Πατέρας σου σου αποκαλύπτεται όποτε τον ζητήσεις με μία προϋπόθεση, εν το κρυπτό, στο ταμείο σου. Πες με στο ταμείο σου, κλείς την πόρτα και πες το όνομα του Χριστού Πατέρα και αμέσως θα κατέβει η παρουσία του Πατέρα. Και εκεί, προσευχή σου. Και τι είναι η προσευχή? Συζήτηση. Συζητάμε με το Θεό. Εξομολογούμεθα τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Αναφέρουμε τις μέρημνές μας, τις αγωνίες μας, τους φόβους μας. Ζητάμε, αιτούμεθα και μας δίδεται. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν του λέμε μόνο, αλλά περιμένουμε και να μας πει. Συζήτηση είναι. Πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε αυτή την εμπειρία ότι ο Πατέρας μας, ο ουράνιος που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό σε αυτόν που το ζητάει, ανταποδίδει εις το φανερόν. Τι ανταποδίδει? Όχι αυτά που του ζήτησες, πολύ καλύτερα από αυτά που του ζήτησες, κατάλαβες, ακόμη και φαντάστηκες. Κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στην Εκκλησία. Και ποια είναι η Εκκλησία? Όχι βέβαια ο χώρος. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Και μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι μας. Η Εκκλησία είναι άνθρωποι που δέχθηκαν τον Χριστό. Μέλη του σώματος του Χριστού. Κεφαλή της Εκκλησίας, ο ίδιος ο Ιησούς. Δύναμη της Εκκλησίας, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και Πατέρας της Εκκλησίας, ο Ουράνιος. Είναι ένα θαύμα η Εκκλησία, αδερφοί, μοναδικό. Και το θαύμα αυτό είναι εμφανές. Από τα πιο μικρά, μέσα στην Εκκλησία ούτε ένας δεν καπνίζει. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν πονηριές. Δεν υπάρχουν πράγματα που βρίσκει στον κόσμο. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο και άνθρωποι τους οποίους ο Θεός αναγέννησε, βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αγίασε και μας έκανε όλους αδελφούς.
Ανάμεσα μας δεν υπάρχει κανένας δάσκαλος, γιατί λέει ο Χριστός, μην ονομάσετε κανένα δάσκαλό σας, ένας είναι ο δάσκαλός σας, ο Χριστός. Είναι αυτός που θα σας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείτε. Και μην ονομάσετε κανέναν καθηγητή σας, ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτός θα σας οδηγεί, θα σας καθοδηγεί εις πάσαν την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να μην κάνετε ποτέ λάθος. Καλά, υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει ποτέ λάθος? Βεβαιότατα. Ποιος είναι αυτός που δεν κάνει ποτέ λάθος? Ο έξυπνος? Όχι. Ο σοφός? Όχι. Ο μορφωμένος? Όχι. Αυτός που δεν κάνει ποτέ λάθος είναι ο άνθρωπος που πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση στη ζωή του, πηγαίνει και προσεύχεται. Και πώς παίρνουμε αποφάσεις? Με αυτά που μας αρέσουν, με αυτά που θέλουμε και με αυτά που νομίζουμε. Γιατί είμαστε κι εμείς τριαδικός. Ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Άρα κατά το σώμα έχει επιθυμίες σαρκός, του αρέσουνε. Κατά την ψυχή έχει επιθυμίες καρδιάς, θέλω. Και κατά το πνεύμα έχει γνώμη και άποψη. Εκλέγει και απορρίπτει. Μόνο ο άνθρωπος είναι αυτός. Όταν λοιπόν είσαι έτοιμος να αποφασίσεις, πήγαινε προσευχή σου και πες στον Κύριο. Σ' ακούει. Αμήν. Σ' ακούει. Αμήν. Πήγαινε πες του, Κύριε, εμένα μ' αρέσει αυτό. Ή εμένα μ' αρέσει αυτή. Ή εμένα μ' αρέσει αυτός. Εσένα τι σ' αρέσει? Και τότε θα σου φέρει μπροστά αυτό το οποίο έχει ετοιμασμένο για σένα. Και είναι το τέλειο. Αλληλούια. Δεν υπάρχει καλύτερο. Μοναδικό. Ξέρεις γιατί είναι μοναδικό? Γιατί ο Θεός το έχει δημιουργήσει. Όχι τώρα που το ζητάς. Γιατί ο Θεός ξέρει τις ανάγκες σου. Ποιος είσαι. Τι χρειάζεσαι. Προκαταβολής κόσμου και έχει τα πάντα έτοιμα. Μη βιαστείς μόνο να πάρεις αυτά που δεν σου δίνει ο Θεός. Αλλά μπορείς να πας και να πεις ακόμη στο Θεό, Κύριε, εγώ θέλω, πρώτα μ' αρέσει, ύστερα θέλω. Ο Ντίνος, ο γιος μου, όταν είναι μικρός, μου λέγε, καλέ μπαμπά, θέλω. Λέω, παιδί μου, δεν έχει σημασία, δεν είναι το σημαντικό τι θέλεις. Εσύ. Το σημαντικό είναι τι θέλει ο Χριστός για σένα. Και το έχει καταλάβει. Θέλω, πήγαινε, ρώτησέ τον. Εγώ θέλω, Κύριε, αυτό. Εσύ τι θέλεις? Θα δεις τι θέλει αυτός. Μεγαλεία θέλει. Το πιο δύσκολο είναι να έχουμε άποψη, γιατί ο άνθρωπος έχει άποψη. Έχει επιχειρήματα, έχει λογική, έχει πνεύμα. Και πολλές φορές λέμε, είμαι βέβαιος. Εκεί όταν είμαι βέβαιος εγώ, έχω κάνει τα μεγαλύτερα λάθη. Το έχω μάθει τώρα. Πάω στο ταμείο και λέω, Κύριε, εγώ νομίζω αυτό, εσύ τι λες? Και αυτό που λέει ο Θεός είναι φοβερό, αδέρφη. Μόνο να πιστέψουμε. Τι θα πει πιστεύω? Τον εμπιστεύομαι. Δεν αμφισβητώ την αγάπη του. Δεν αμφισβητώ τη δύναμή του. Δεν αμφισβητώ τη σοφία του. Δεν αμφισβητώ την ύπαρξή του. Και αυτό τι σημαίνει? Πιστεύω. Εμπιστεύομαι. Και όταν εμπιστεύεσαι κάποιον, του ανοίγεις την καρδιά σου. Του μιλάς, τον ακούς, τον υπακούς. Τα παιδιά όταν είναι μικρά εμπιστεύονται τον παπά τους και τη μαμά τους και καλά κάνουν. Ο άντρας όταν έχει καλή γυναίκα εμπιστεύεται τη γυναίκα του και καλά κάνει. Το να μην εμπιστεύεσαι τους γονείς σου ή σκεφτείτε, να μην εμπιστεύεσαι τη γυναίκα σου, η ζωή είναι κόλαση. Να μην εμπιστεύεσαι. Και αρχίζει μετά, πού ήσουνα, γιατί άργησες, τι έκανες? Όταν όμως την εμπιστεύεσαι, τι υπάρχει? Χαρά, ειρήνη, ησυχία,
ευλογία. Και καλά κάνουμε και εμπιστευόμαστε πολλές φορές ανθρώπους. Καλύτερα όμως κάνουμε όταν εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Γιατί κάθε ένας που ελπίζει στον Χριστό ποτέ δεν πρόκειται να κατεσχυνθεί. Και πώς ελπίζουμε στον Χριστό? Επειδή τον εμπιστευόμαστε. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση να την κάνουμε και να την κάνεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, στον εαυτό σου. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό κατά πάντα? Πολύ σημαντικό. Εάν αυτό είναι βέβαιον, ότι πραγματικά εμπιστεύεσαι τον Χριστό κατά πάντα, τότε η ζωή σου παίρνει άλλη κατεύθυνση. Έρχεται ο Χριστός και λέει, από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που με εμπιστεύεσαι, εγώ θα σε συνετίζω. Εγώ θα σου δίνω σοφία. Εγώ θα σου φανερώνω ποιο είναι το θέλημά μου. Το καλό, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο για σένα. Εγώ θα σου δίνω σύνεση να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Εγώ, όπως είπα και πριν, θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις τη ζωή σου. Επί προσωπικού επίπεδου, επί οικογενειακού επίπεδου, επί επαγγελματικού επίπεδου, σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Και στις λεπτομέρειες της ζωής σου, εγώ, λέει ο Χριστός, θα σε συμβουλεύω. Όταν χρειάζεσαι μια γνώμη, εγώ θα στη δίνω. Φαντάζεστε, αδερφοί, τι ωραία που είναι να είναι φίλος σου ο Χριστός. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Τελειώνοντας λέει, και εγώ αναλαμβάνω να σε υπερασπίζομαι, να σε προστατεύω. Και εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι αναισθημένος. Είναι ζωντανός. Και τον έστειλε ο Θεός στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και σε σένα τον έστειλε και σε μένα. Μη χάνουμε την ευκαιρία. Μη χάνουμε την ευκαιρία σήμερα να τον πλησιάσουμε. Σήμερα. Του με, Χριστέ μου, πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου. Δεν υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, μεγαλύτερο πράγμα για έναν άνθρωπο να εμπιστευθεί τον Χριστό και να του παραδώσει κατά πάντα τη ζωή του στα χέρια του. Τη ζωή σου, τη ζωή του στα χέρια του Χριστού. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Και δεν είναι φαντασία, είναι αλήθεια. Αντί να εμπιστευθώ έναν άνθρωπο, όποιος και να είναι αυτός, πολιτικός, βιομήχανος, μεγάλος, μικρός, όμορφος, άσχημος, πρώτα να εμπιστευτώ τον Χριστό και ύστερα ο Χριστός θα με συνετίζει, θα με διδάσκει, θα με συμβουλεύει, θα με προστατεύει και η ζωή μου θα είναι πάντοτε εν Θεώ το Πατρί, στην παρουσία του Θεού Πατέρα. Ξέρεις, θα πει ο παντοδύναμος Θεός που είπε γεννηθεί το φως και γένετο, να σου δίνει εξουσία να τον αποκαλείς Πατέρα και να είναι Πατέρας. Τι σημαίνει Πατέρας? Η πατρική αγάπη. Ουράνια όμως, όχι γήινη. Και τι κάνει η πατρική αγάπη? Φροντίζει πρώτον για τη ζωή του παιδιού του. Φροντίζει δεύτερον για την υπεράσπιση του παιδιού του. Φροντίζει τρίτον να τα έχει όλα πλούσια το παιδί του. Φροντίζει τέταρτον για την προκοπή του. Έχετε δει κανένα πατέρα να φροντίζει για την προκοπή των παιδιών του? Αλλά πέμπτον φροντίζει για την αιώνια ζωή, που είναι το σημαντικότερο. Ζωή και αυτή η εναφθονία εδώ στη γη και αιώνια ζωή μετά από αυτή τη ζωή, τη γη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει. Προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, πια αυτήν που είναι εν Θεώ Πατρί και όχι μόνο, και Κύριος της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός, ο Πατέρας, μας καλύπτει με την αγάπη Του και ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, κυριαρχεί στη ζωή μας. Μας διδάσκει, μας καθοδηγεί, μας εντέλλεται,
μας κατευθύνει, μας διατάζει δηλαδή, μας κατευθύνει. Και η ευχή του Αποστόλου Παύλου μοναδική, χάρις ας είναι σε σας και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δύο πράγματα τα οποία δημιουργούν την τελειότητα στη ζωή του ανθρώπου. Χάρις. Χάρις τι σημαίνει? Ενώ δεν αξίζεις, ο Θεός αγαπάει. Ενώ δεν αξίζεις, ο Θεός σε συγχωρεί. Ενώ δεν αξίζεις, ο Θεός σε σώζει. Ενώ δεν αξίζεις, επειδή ανέφερες το όνομα Ιησούς, ο Θεός είναι κοντά σου. Και αν, ενώ δεν αξίζεις, πιστέψεις ότι ο Ιησούς είναι αυτός τον οποίον ο Θεός έστειλε, τότε σε σώζει. Τότε στα μάτια του Θεού, αν και αμαρτωλός, είσαι δίκαιος. Κατά χάριν είσαι σεστοσμένη δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Και στα μάτια του Θεού είσαι δίκαιος. Εσύ ο αμαρτωλός, εσύ η αμαρτωλή, εγώ ασήμαντος, στα μάτια του Θεού είμαι δίκαιος. Δηλαδή η ζωή μου κυριαρχείται, καλύπτεται από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και το έργο στη ζωή μου πια της δικαιοσύνης του Θεού είναι η ειρήνη του Θεού. Ξέρεις τι θα πει να ζεις τη ζωή σου με την ειρήνη του Θεού? Να μην ταράζεσαι, να μην φοβάσαι, να μην αγωνιάς, να μην ανησυχείς. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί σου. Και αν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Ποιος? Το έργο της δικαιοσύνης που είναι κατά χάριν της δικαιοσύνης του Θεού είναι η ειρήνη του Θεού. Και ο καρπός της δικαιοσύνης είναι ασφάλεια, ησυχία και ευπορία. Έτσι λέει η Γραφή, δεν τα λέω εγώ. Κατά χάριν λοιπόν ο Θεός, επειδή δέχεσαι τον Χριστό σήμερα. Αυτό είναι το βασικό θέμα, αδερφοί. Ή δεχόμαστε, εμπιστευόμαστε τον Χριστό ή βλέπουμε. Λέμε όχι, αλλά βλέπουμε. Εμείς δεν βλέπουμε, λέμε αμήν. Εμπιστεύομαι Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Και έρχεται ο Πατέρας Θεός και λέει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, τώρα θα δεις σε πολλά θα σε καταστήσω εγώ. Με εμπιστεύεσαι? Εμπιστεύεσαι τον Υιό μου? Τότε στα μάτια μου είσαι δίκαιος. Τότε η δικαιοσύνη μου σε πλημμυρίζει. Και όταν έρθει η δικαιοσύνη του Θεού, το έργο της δικαιοσύνης του Θεού είναι η ειρήνη. Πάει ο φόβος, πάει οι φοβίες, πάει οι ανησυχίες, οι αγωνίες. Πώς γίνεται αυτό? Θαύμα είναι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Δεν γίνεται με τη δική μας δύναμη και τη δική μας ενέργεια. Ο Χριστός λέει, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε τίποτα. Μην νομίζεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που η καιρή είναι κακή και μοιάζει ο καιρός αυτός σαν τις οδύνες της εγκυμονήσεως, τους πόνους που πιάνουν τη γυναίκα λίγο πριν γεννήσει. Και είναι στην αρχή σιγανή και αργή, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνονται πιο δυνατοί και πιο συχνοί. Σαν τις οδύνες εγκυμονούσεις. Υπάρχει άνθρωπος, γυναίκα, που έχει μπει στις οδύνες εγκυμονούσεις και δεν φοβάται και δεν αγωνιά. Μόνο αυτή που δέχεται και πιστεύει τον Χριστό. Κάποτε η κόρη μου γέναγε και φοβότανε. Της λέω, πιστεύεις ότι ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά έχισε το αίμα του για να σου πάρει τους πόνους της γένας? Με κοιτάει.
Λέω, πιστεύεις? Αυτά είναι αλήθεια, τα ξέρει η Άννα. Και ο Θεός. Μου λέει, παπά, πιστεύω. Αλλά πηγαίνει προσευχή σου και πες του, Θεέ μου, δεν θέλω να πονέσω. Θα μου πεις τώρα, τι λες Γιώργο? Αλήθειες λέω. Και όταν γέννησε μου είπε, παπά, το παιδί έφυγε έτσι, δεν το κατάλαβα. Αδερφοί, δεν μιλάμε για ένα Χριστούλη, μια εικονίτσα. Μάρτυς μου ο Θεός ότι λέω όλη την αλήθεια. Μιλάμε για έναν παντοδύναμο, Κύριο όλων των δυνάμεων, που δεν είναι τίποτα δυνατόν σε Αυτόν. Τίποτα. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Γιατί? Διότι πας ο ετών λαμβάνει. Εις πάντα τον ζητούντα πας ο ζητών ευρίσκει. Και πας ο κρούον σε αυτόν ανοιγήσετε. Δεν τα λέω εγώ. Αν τα έλεγα εγώ, να λέτε τι λέει ο Κακομοίρης. Αν τα λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού. Και είναι απόλυτη αλήθεια. Το δύσκολο δεν είναι να το κάνει ο Θεός. Το δύσκολο είναι να το πιστέψεις για να το κάνει ο Θεός. Αλλά και η πίστης δεν είναι θέμα ικανότητος. Δώρο Θεού είναι. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δώρο Θεού. Δηλαδή, πήγαινε αδερφέ μου και πες, Κύριε, δώσε μου πίστη. Και ο Κύριος θα σου πει, αν έχεις πίστη σαν κόκκο συνάπεως λίγη. Μπορείς να πεις σε αυτό το βουνό, φύγε από εκεί που είσαι και πέσε στη θάλασσα και θα σε ακούσει. Τόσο δύναμη έχει η πίστης? Όχι. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό, αυτός έχει τη δύναμη. Αλλά και τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Η δύναμη του Θεού μεταφέρεται στον πιστεύοντα. Άρα λοιπόν η ευχή του Αποστόλου Παύλου είναι τέλεια. Και να ευχόμεθα τέτοιες ευχές, αδερφοί. Η χάρις είναι το αίτιο. Η ειρήνη του Θεού είναι το αποτέλεσμα. Η χάρις λοιπόν του Θεού εν το ονόματι του Ιησού Χριστού δημιουργεί την ειρήνη του Θεού, φέρνει την ειρήνη του Θεού και η ειρήνη του Θεού, συγγνώμη, φέρνει τη δικαιοσύνη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού έχει έργο την ειρήνη και καρποφορία, ησυχία, ασφάλεια και ευπορία. Η ευπορία, μην πάει το μυαλό σας ότι ο Θεός θα μας κάνει πλούσιους. Ο Θεός θα μας κάνει ευλογημένους. Και αυτό έχει σημασία. Και είναι βέβαιον αυτό, βεβαιότατον. Γιατί? Πώς είσαι, θα με ρωτήσει κάποιος, τόσο βέβαιος ότι ο Θεός θα σε, θα τους ευλογήσει? Είμαι απολύτως βέβαιος, διότι ο Θεός είπε και γράφει. Όμοσα είσαι αυτόν, ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο παντοδύναμος Θεός, ότι εγώ εσένα ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Είναι όρκος. Και επειδή λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπήρχε κάτι ανώτερο να ορκιστεί ο Θεός, ορκίστηκε στο όνομά Του. Ξέρεις, θα πει ορκίστηκε ο Θεός, ότι αν τον πιστέψεις ευλογών θα σε ευλογεί και πληθύνων θα σε πληθύνει. Τι θα πληθύνει? Την ευλογία Του στη ζωή σου, την παρουσία Του, τη χάρη Του, το έλεος Του και την ειρήνη Του. Τώρα ο Παύλος αποκαλύπτεται ενώπιον των Θεσσαλονικαίων σαν δούλος Θεού, αλλά σαν άνθρωπος επίσης του Θεού, αλλά και μέσα από τον Παύλο αποκαλύπτεται η αγάπη και η χάρις του Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό περί πάντων ημών και σας ενθυμούμεθα στις προσευχές μας, αδιαλείπτως ενθυμούμενοι και προσευχόμενοι για σας. Ο Παύλος ομολογεί ότι αδιαλείπτως προσευχότανε για τους αδερφούς στην Θεσσαλονίκη. Και ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι ο Ιησούς Χριστός
αδιαλείπτως προσεύχεται, γιατί αυτή είναι η δουλειά του για την Εκκλησία της Κηφισιάς και για όλη την Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ, αδιαλείπτως. Γιατί? Γιατί είναι αυτός ο μεσίτης. Αυτή είναι η δουλειά του. Είναι στα δεξιά του Πατρός και μεσιτεύει και προσεύχεται υπερ πάντων ημών με ήττα. Κι εγώ μέσα, κι εσύ μέσα. Για όλους μας. Τι λέει? Εσύ προσεύχεσαι για τα παιδιά σου. Τι λες? Αν εσύ προσεύχεσαι με αγάπη για το καλό τους, πώς λες να προσεύχεται ο Χριστός για σένα που πέθανε επειδή τόσο πολύ σε αγάπησε? Ξέρει το όνομά σου. Ξέρει τις λεπτομέρειες της ζωής σου. Γι' αυτό μην αγωνιάς, μην φοβάσαι, μην ανησυχείς. Δώσ' του σήμερα τη ζωή σου στο Χριστό και θα δεις τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή σου. Δώσ' του τι όμως? Με εμπιστοσύνη. Πιστεύεις? Και ένας άνθρωπος όταν τον ρώτησε ο Κύριος είπε: πιστεύω, Κύριε, και αμέσως προσθέτει: βόηθα με στην απιστία μου όμως, γιατί είμαι άνθρωπος. Έτσι πες του κι εσύ: σε πιστεύω, βόηθα με στην απιστία μου. Να σε πιστέψω με όλη μου την καρδιά, όλη μου την ψυχή, όλη τη δύναμη και όλη τη διάνοια. Ο Παύλος λέει λοιπόν: αδιαλείπτως σας ενθυμούμε και προσεύχομαι. Για ποιο λόγο? Βλέπετε ότι όταν προσεύχεται κάποιος, προσεύχεται για κάποιο λόγο. Και ο λόγος είναι για κάποια ανάγκη ή για κάποια αιτία. Και είναι σημαντικό να δίνουμε αιτίες στο Χριστό να προσεύχεται για μας. Βεβαίως θα του παρουσιάζουμε τις ανάγκες μας, αλλά να του δείξουμε ότι τον αγαπάμε, αδερφοί. Ότι τον εμπιστευόμαστε. Αυτές είναι οι αιτίες. Δηλαδή, γιατί να σε ευλογήσω, αδερφέ μου? Γιατί προσεύχεται ο Παύλος για τους Θεσσαλονικείς και εξηγεί? Πρώτον, για το έργο της πίστης σας. Όχι μόνο πιστεύετε, αλλά και η πίστη σας έχει έργο, γι' αυτό είναι και ζωντανή. Γιατί πίστη χωρίς έργο είναι νεκρά. Τι σημαίνει έργο πίστεως? Υπακοή στο Λόγο του Θεού. Το γράφει, για μένα είναι νόμος, είναι εντολή. Δεν έχω εναλλακτική λύση παρά να κάνω αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού. Και τότε τι κάνουμε? Ο Χριστός προσεύχεται για μένα, γιατί βλέπει το έργο της πίστης μου. Μπορεί κανένας σας να μην το βλέπει το δικό μου έργο της πίστεως. Κανένας να μην βλέπει το δικό σου έργο της πίστεως. Ένας όμως το βλέπει εξάπαντος. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν βλέπει να θέλεις, θα σας πω και ένα ωραίο μυστικό, και όταν βλέπει να θέλεις να εργάζεσαι διαπίστεως στη ζωή σου, δηλαδή να θέλεις να υποκούς και να υποτάσσεσαι στο Χριστό, ζήτησε το, πες του, φτιάξε μου την καρδιά μου, να θέλω να περπατάω στο θέλημά σου, Κύριε. Ότι δεν μπορείς, μη φοβάσαι, ζήτα το και ο Χριστός μπορεί να στο χαρίσει. Τι είναι αυτό που δεν μπορείς? Να σου πω ποιο είναι. Όλα, τίποτα δεν μπορείς. Για όλα, ζήτα βοήθεια. Κύριος να βοηθός μου. Τι θέλω φοβηθεί? Τίποτα δεν μπορώ. Μα και ο Χριστός μου το λέει: άνεφε μου, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Διε μου, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Αδιαλείπτως λοιπόν προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, πρώτον για το έργο της πίστης σας. Δεύτερον, για τον κόπο της αγάπης σας. Δηλαδή, η αγάπη, αδελφοί, έχει κόπο. Η αγάπη μας είναι πρώτα προς τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Έχει κόπο. Τι κόπο έχει? Θυσία. Τι θυσία έχει? Πολλά πράγματα πρέπει να θυσιάσω για να αποδειχθεί ότι αγαπάω τον Χριστό.
πολλά πράγματα. Τα πιο απλά μέχρι τα πιο μεγάλα. Αλλά όμως, όταν κοπιάσω, επειδή αγαπάω, τότε ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω είναι, θα τολμούσα να πω, ευγνώμων σε σένα, που δεν είναι έτσι, το σωστό είναι, έχει ευαρεστηθεί από σένα, σε χαίρεται, σε καμαρώνει. Όπως ένας πατέρας, όταν βλέπει το μεγάλο παιδί του να βοηθάει στο διάβασμα το μικρό, δεν χαίρεται, δεν το καμαρώνει. Δεν ξέρει ότι η αγάπη είναι αυτή. Δεν λέει απαρά τα φύγει πιτσιρικά ή πιτσιρίκα, έχω δουλειά τώρα. Αλλά αγαπάει το αδερφάκι της, το αδερφάκι του. Έτσι θέλει και από εμάς ο Χριστός, αδερφοί. Δεν είναι άδικος, λέει ο Απόστολος Παύλος, να λησμονήσει ο Θεός τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε και εξακολουθείτε να υπηρετείτε τους Αγίους της Εκκλησίας. Πώς τους υπηρετείς? Όπως μπορείς, την προσευχή σου, με την παρηγοριά σου, με την να τους ενισχύεις, να τους στηρίζεις. Όλοι χρειαζόμαστε τον αδελφό μας. Όλοι μας. Θα έρθει και η στιγμή που θα αποκάμουμε, θα έρθει και η στιγμή που μπορεί και να απελπιστούμε. Ποιος θα σε παρηγορήσει? Ο Χριστός με τους αδερφούς σου. Ποιος θα σε ενισχύσει? Ο Χριστός με τους αδερφούς σου. Ποιος θα σε στηρίξει? Ο Χριστός με τους αδερφούς σου. Αυτή είναι η Εκκλησία, αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εις τούτο είμαι θα τεταγμένοι. Να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε τα αδέλφια μας. Και τρίτον, την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο, επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Από ποιον περιμένεις βοήθεια? Σκέψου. Είσαι άρρωστος από ένα γιατρό? Είσαι άνεργος από ένα αφεντικό? Είσαι κουρασμένος? Από ποιον περιμένεις βοήθεια? Εάν ελπίζεις στον Ιησού Χριστό, τότε ο Κύριος θα ξεσηκώσει όποιους χρειάζεται για να γίνει ο Χριστός βοηθός σου. Μεταξύ των βοηθούντων με, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος. Γι' αυτό ευγνώμονες είμαστε μόνο στο Χριστό. Βεβαίως αγαπάμε τα αδέλφια μας και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού, κάτι αδερφοί, που είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη συγκλονιστικό. Λέει, μη πλανάστε αδερφοί μου αγαπητοί. Μεγαλύτερη πλάνη είναι αυτή που θα δούμε παρακάτω. Μη πλανάστε. Πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν. Καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Ό,τι καλό έχεις, ό,τι καλό είχες και ό,τι καλό περιμένεις, είναι άνωθεν καταβαίνουν τον Πατέρα τον Ουράνιο. Εάν δεν το ξέρεις αυτό, θα πλανηθείς. Βεβαίως ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπους, καταστάσεις, περιστάσεις. Αλλά ο Θεός τα κάνει. Σε ποιον ανήκει η δόξα, η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη? Στον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Εάν δεν έχουμε αυτή τη βεβαιότητα μέσα μας, ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον έρχεται από τον Πατέρα, τότε θα πλανηθούμε με τα βεβαιότητος. Θα ελπίζουμε σε αυτόν τον άνθρωπο, θα περιμένουμε από τον άλλον άνθρωπο, θα ελπίζουμε στους πολιτικούς, θα ελπίζουμε στους βιομηχάνους, θα ελπίζουμε και θα απογοητευόμαστε. Μόνο όποιος ελπίζει στον Χριστό δεν κατεσχύνεται. Μόνο ο Χριστός, αυτό να το θυμηθείτε αδερφοί, μόνο ο Χριστός δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ.
ποτέ. Απογοήτευση στη ζωή σου δεν θα έρθει εάν ελπίζεις στον Χριστό. Σήμερα λοιπόν να πιστέψουμε στον Χριστό και να ελπίσουμε στον Χριστό. Αμήν αδερφοί. Αλλά πιο πολύ απ' όλα να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γιατί όταν αγαπάς κάποιον, τότε πολύ εύκολα τον πλησιάζεις. Και ο Θεός τι λέει, πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Όσο πλησιάζεις τον Χριστό επειδή τον αγαπάς, τόσο θα πλησιάζει και ο Χριστός σε σένα επειδή σε αγαπάει. Και τι θα γίνει αυτό το πλησίασμα? Θα γίνει μια φιλική σχέση, μια ζωή εν Χριστώ. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να μας επισκεφθεί ο Χριστός με μια επίσκεψη ευκαιριακή και μια τυχαία συνάντηση, αλλά και μια προσδιορισμένη από το Θεό συνάντηση. Καλό είναι, πολύ καλό, αλλά εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός είναι να έχουμε μια σταθερή, προοδευτική και πολύ στενή φιλική σχέση με τον Χριστό. Το ξαναλέω. Αυτό το οποίο θέλει ο Θεός, να έχουμε μια σταθερή, όχι ποτέ ναι, ποτέ όχι, ποτέ ναι, ποτέ όχι, μια σταθερή, προοδευτική, αυξανόμενη, πολύ στενή φιλική σχέση. Και αυτή θα είναι η ζωή σου από σήμερα και έπειτα, με τη χάρη του Χριστού. Ο Χριστός λέει, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Γιατί? Γιατί όλα τα μυστικά μου σας τα είπα. Όσα άκουσα από τον Πατέρα μου τον ουράνιο σου τα είπα. Και τώρα τι περιμένει από σένα? Να πας να του πεις και εσύ, εσύ είσαι φίλος μου, μου το προτείνεις. Κάνε με φίλο σου, αποδέχομαι. Για να γίνουν δύο φίλοι, για δύο να παντρευτούν, δύο να περπατήσουν μαζί, γιατί αν δύο δεν συμφωνήσουν δεν μπορούν να περπατήσουν. Πρέπει να συμφωνήσουν δύο για να περπατήσουν. Και ο Χριστός κάνει μια πρόσκληση. Θέλεις, είμαι φίλος σου, θέλεις να γίνεις φίλος μου? Και εμείς τι λέμε? Αμήν Κύριε, θέλω να είσαι ο μοναδικός φίλος μου. Βεβαίως όλους αγαπάω. Και τον άντρα μου και τον άντρα μου και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μας και τα αδέρφια μας. Αλλά ένας είναι ο φίλος μου. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντας. Και τότε τι θα κάνει ο Θεός? Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Να το ολοκληρώσουμε όμως. Αδιαλείπτως λοιπόν σας θυμάμαι και προσεύχομαι για το έργο της πίστης σας, για τον κόπο της αγάπης σας, για την υπομονή της ελπίδος σας στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μπροστά στο Θεό τον Πατέρα μας. Όλα αυτά στην παρουσία του Θεού, αλλά πιανού Θεού, Πατρός. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού έχει Πατέρα το Θεό. Υπάρχουν πολλές θρησκείες. Οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη, περιούσιος λαός, τους αποκαλύφθηκε ο Θεός, αλλά ποτέ δεν έγινε πατέρας τους. Και άλλες θρησκείες και δόγματα. Το κρίσιμο σημείο είναι να ξέρεις ότι ο Θεός είναι πατέρας σου, εάν πιστεύεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός σε αναγέννησε δια του Ιησού Χριστού, τον οποίον ανέστησε για τη δικαίωσή σου, και αν ομολογήσεις με τα χείλια σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, θα σωθείς. Αλλά υπάρχει και ένα παραπάνω βήμα που θέλω να το πω τελειώνοντας, αδερφοί αγαπητοί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ τι να σας πω. Λέει, ο Αβραάμ, ο πατέρας ημών, δεν εδικαιώθη εξ έργων, αλλά δια της πίστεως, και επληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε ο Αβραάμ εις το Θεό. Αυτό να γίνει και σε εσάς και σε μένα. Πρώτον,
επίστευσε ο Αβραάμ εις τον Θεόν, πιστεύουμε, στον Πατέρα Θεό, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Επίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό, ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην, άδικος και αμαρτωλός, ο Θεός λέει δίκαιος είσαι, και το αποτέλεσμα, και φίλος Θεού ονομάστηκε. Πω, δεν είναι φοβερό? Ο Πατέρας, ουράνιος Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Δημιουργός, αυτός που εν αρχή επίησε τον ουρανό και τη γη, αυτός μέσα στον οποίο ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε, αυτός να σου λέει είσαι το παιδί μου και είμαι ο πατέρας σου, και να προχωράει είσαι ο φίλος μου και είμαι ο φίλος σου. Αμήν. Κάνε μας έτσι, Χριστέ.